Μπα κατέβασε για τον Ασαμόα. Ο Ζάτολ στον Περάτ. Το γύρισμα είναι καλό. Ο Κενίντι θα μειώσει ακόμη περισσότερο αφού δεν μπόρεσε να διώξει όπως έπρεπε. Ξέρω αν εκεί ήταν ο Γιάκολης. Στο 68 πάντως ο Απόλλωνας δέχεται και δεύτερο γκολ. Θυμίζω η δόξα με 10 παίκτες. Και πάει εν μέρη, να μου επιτραπεί να πω, να χαλάσει την εξαιρετική εικόνα που είχε κτίσει στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο Μπεράτ, το γύρισμα, Γιάκολης δεν μπορεί να διώξει. Υποφελείται ο Κενίντι και μειώνει ακόμη περισσότερο σε 4-2. Ναι, Ηλία. Καταρχάς, ολοκληρώνει τις κινήσεις του Αυγουστή με τον Χατζηβασίλη στη θέση του Σκέμπρη. Κατά δεύτερο, είναι πολλές οι φωνές που έβαλε μετά το δεύτερο γκολ, γιατί δεν βλέπει τίποτα από αυτά που έχει ζητήσει.